Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία. Ο κ. Περιφερειάρχης κάλυψε τα πάντα αυτά που συζητήσαμε, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Εγώ απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι και ξεκινώντας από το τέλος ό,τι αφορά την ενίσχυση της περιφέρειας από περασμένες θεοδομίες και φυσικές καταστροφές, εγκρίναμε και να θέσει ειδικότερα ενέκρινα και μια πληρωμή 6 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου τα έργα να συνεχίσουν το Νοέμβριο του 19 που έγινε η θεομονία, να συνεχίσουν απρόσφατα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματικά έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα και οι δράσεις που σχεδιάζει είναι πάρα πολύ μέσα στο πνεύμα του ΕΣΠΑ, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το ΕΣΠΑ δεν είναι απλά χρήματα, είναι χρήματα τα οποία είναι προορισμένα ευρωπαϊκά για στρατηγικές ανάπτυξης και συνοχής μόνο, δεν είναι για τίποτα. Ειδικά για το πρόγραμμα Διέξοδος, είμαστε περήφανοι που η πρώτη γενική περιφέρεια της Μακεδονίας το ξεκίνησε και από ό,τι ακούω υπάρχουν και άλλες περιφέρειες που θέλουν να το ξεκινήσουν. Εμείς σαν Υπουργείο φροντίσαμε να λάβουμε μια συνολική έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Αναβαθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό απρόσφατα. Και είμαστε εδώ, σε περίπτωση που χρειαστούν περισσότεροι πόροι, να συμβάλλουμε, παρότι υπάρχει στενότητα πόρων ακόμα και ευρωπαϊκών, να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί η επιχειρηματικότητα και η αγορά μέσω αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ενίσχυσή μας. Ευχαριστώ.